Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε λίγες μέρες τελειώνει το 2017, το οποίο αναμένεται να είναι το πρώτο έτος μετά από πολλά χρόνια που θα καταγραφεί θετικός ρυθμός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μετά από σχεδόν μια δεκαετία, η Ελλάδα εξέρχεται από το τούνελ της κρίσης και αυτό το καταδεικνύουν οι επιμέρους δείκτες και τα μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Παράλληλα, όλο ένα και πιο συχνές πλέον είναι οι θετικές δηλώσεις διεθνών πολιτικών παραγόντων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό. Ο προϋπολογισμός για το 2018 προβλέπει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 2,5%. Η πρόβληψη αυτή είναι απολύτως εφικτή και στηρίζεται στους εξής άξονες. Πρώτα απ' όλα, προβλέπεται θετική συνεισφορά από την ιδιωτική κατανάλωση, συγκεκριμένα κατά 0,8% του πραγματικού ΑΕΠ. Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και τη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Κατά δεύτερον, η πρόβλεψη για το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης βασίζεται στην επίσης συνεισφορά που θα υπάρξει από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, που αναμένεται να αυξηθεί με διψήφιο ρυθμό λόγω του ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος στη βάση των εντοπιούμενων μεταρρυθμίσεων αλλά και της αυξημένης ζήτησης. Τέλος, εκτιμάται ότι θα καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση του πραγματικού ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εν μέσω αυξήσεων στην εξαγωγική δραστηριότητα. Η ελληνική οικονομία έχει τη δυναμική να πετύχει όλες αυτές τις προβλέψεις. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε μια σειρά από αριθμούς που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας μπαίνοντας το 2018. Τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2017 κατέγραψαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ ήδη έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω τα δύο πρώτα τρίμηνα και κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί και για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτος. Παράλληλα, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Ελστάτ, η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο του 2017 σημείωσε αύξηση κατά 1,3% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017. Ο δείκτης δε της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για τον Σεπτέμβριο άγγιξε τις 100,6 μονάδες. Για να γίνει πιο κατανοητή η σημασία αυτού του αριθμού, θα πρέπει να τονίσω ότι ο μέσος όρος αυτού του δείκτη στην περίοδο του 1985 έως και πέρσι ήταν 100,7 μονάδες. Δηλαδή, ήδη έχουμε σχεδόν αγγίξει το μέσο όρο του δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης των τελευταίων 30 ετών. Την ίδια θετική εικόνα μας δίνει και ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών, ή αλλιώς λεγόμενος PMI, της ελληνικής μεταποίησης. Αυτός ο δείκτης αυξήθηκε τον Οκτώβριο στις 52,2 μονάδες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να εξηγήσω ότι σύμφωνα με το δείκτη υπεύθυνων προμηθειών της ελληνικής μεταποίησης κατά το έτος 2017, σημειώθηκε η μεγαλύτερη εργοστασιακή δραστηριότητα από το 2008 και μετά. Όπως ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Ελλάδα είναι δεύτερη κατά σειρά επενδύσεων ανάλογα με το ΑΕΠ για το Δεκέμβριο. Το γεγονός αυτό δείχνει επίσης τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Δημπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε τρεις στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ποσού 600 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πρόκειται να συνεδριάσει ξανά στις αρχές του έτους. Το Υπουργείο μας ξεμπλόκαρε επενδυτικά σχέδια προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων από ύψους 688 εκατομμύρια ευρώ. Στον τομέα των ξένων άμεσων επενδύσεων, που αποτελεί ίσως το κυριότερο δίκτυο ανάπτυξης για μια οικονομία που αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητος και που οι επιχειρήσεις της έχουν ως βασικότερο πρόβλημα τη χρηματοδότηση, κατά το πρώτο 9 μήνο του 2017 οι ξένες άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 69%. Πρόκειται για μια θεαματική αύξηση που δύσκολα κανείς συναντά σε προηγμένες χώρες.
Θέλω να επισημάνω ότι όλο αυτό το διάστημα κάναμε ένα αγώνα δρόμου, έχοντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους επενδυτές, προκειμένου να δείξουμε με στοιχεία ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα φιλικό προορισμό για επενδύσεις. Η αύξηση κατά 69% των ξένων άμεσων επενδύσεων σηματοδοτεί ότι η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών έχει ανακτηθεί και ότι αυτοί προχωρούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη χώρα μας, κάτι που είμαι σίγουρος θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, αν μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, αρκεί να πούμε ότι σημειώθηκε αύξηση 7,6% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2017. Πρόκειται αναμφίβολα για την καλύτερη ένδειξη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε φάση εξωστρέφειας, ξεκολλώντας από τη στασιμότητα την οποία της είχε ρίξει η οικονομική κρίση. Ως ποσοστό, ξεπερνάει και, τα αντίστοιχα ποσοστά των τελευταίων χρόνων της περίοδου της ζευμάριας, όπως συχνά αποκαλείται η περίοδος πριν την κρίση. Επιπλέον, θα ήθελα να δώσω και κάποια στοιχεία για την ιδιωτική κατανάλωση και συγκεκριμένα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ελληνική οικονομία. Ένα από τα πρώτα θύματα σε επίπεδο δικτών της ύφεσης ήταν η κατανάλωση. Στην Ελλάδα αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο, διότι το παραγωγικό μοντέλο που είχε υιοθετηθεί επί δεκαετίας στηριζόταν στην κατανάλωση αλλά και στο δανεισμό. Για να έχουμε μπροστά μας ένα μέγεθος σύγκρισης, αρκεί να πούμε ότι τον Οκτώβριο του 2011 η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα είχε αγγίξει του μείον 83,8 μονάδες. Πλέον ο δείκτης έχει μειωθεί ραγδαίως. Τον Σεπτέμβριο του 2017 περιορίστηκε στις μείον 53,7 μονάδες, δείχνοντας έτσι ότι το κλίμα έχει αλλάξει. Για αυτή την εξέλιξη μεγάλο ρόλο παίζει η μείωση του χρέους των οικοκυριών σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω στο θέμα του χρέους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, τα οποία θα καλυφθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό το ερχόμενο έτος, χρησιμοποιώντας τον εξοδικαστικό μηχανισμό που νομοθετήσαμε μέσα στο 2017. Οι θετικοί αριθμοί της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελούν μια φυσική συνέχεια που λέει ότι μετά από μια μεγάλη ύφεση έρχεται η ανάκαμψη. Μπορεί πράγματι μετά από μια πτώση να έρχεται η άνοδος, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει αυτή η πτώση ή αν μια διαφαινόμενη άνοδος είναι πρόσκαιρη ή σταθερή. Στην περίπτωση της Ελλάδος όμως η ανάκαμψη έχει σταθεροποιηθεί και πλέον κάνουμε κινήσεις εντός και εκτός της χώρας με στόχο να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να μπούμε σε μια νέα παραγωγική φάση. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, υπήρξε για δεύτερη χρονιά αύξηση του εθνικού σκέλους και σήμερα έχουν φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που το μείωναν. Επίσης, έχουμε επικεντρωθεί στις περιφέρειες και τους Δήμους με νέα επενδυτικά προγράμματα με στοχευόμενες απευθύνσεις ή αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες ανάγκες. Θέλω δε να επισημάνω ότι όπως συμβαίνει με τα περισσότερα οικονομικά στοιχεία, τα συνολικά στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα τα έχουμε στις αρχές του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη απορρόφηση γίνεται στο τέλος του κάθε έτους. Επιπλέον, στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σήμερα θα πρέπει να προσθεθεί και το ποσό των 470 εκατομμυρίων ευρώ από ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό που έχουν πληρωθεί και χάρη στον οποίο ολοκληρώθηκαν όλοι οι μεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας. Επίσης, αναφορικά με τον αναψυχιακό νόμο και τις κατηγορίες που διατυπώνονται από πλευράς αντιπολίτευσης ότι παραμένει ανενεργός, θέλω να τονίσω πως υποβλήθηκαν περισσότερα από 700 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 2/3 από αυτά μάλιστα αφορούν τους πολύ κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής. Επίσης, να αναφέρω ότι άμεσα θα ανακοινωθούν οι πίνακες υπαγωγής του πρώτου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα προκυρηθεί ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τα 4 καθεστώτα ενισχύσεων. Το ερχόμενο έθος θα προχωρήσουμε σε μια σειρά
θετικών μεταρρυθμίσεων που θα αφορούν, για παράδειγμα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει το πολύ σημαντικό οικονομικό εργαλείο της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Από τις πρώτες ημέρες αυτής της κυβέρνησης ξεκίνησαν οι προσπάθειες να πιστούν οι θεσμοί για την αναγκαιότητα της ίδρυσης Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και τελικά η ίδρυση της συμπεριλήφθη στην ανακοίνωση του Eurobook το περασμένο Ιούνιο. Χρειάζομαι άλλα 5 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους θα προχωρήσουμε στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου που θα ιδρύει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τη Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ έχουμε έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες τράπεζες της Γερμανίας, Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κίνας και της Βραζιλίας. Πιστεύουμε ότι μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προγράμματα μικροπιστώσεων και να προσφέρουμε δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες επλήγησαν πρώτα από όλες μέσα στην κρίση. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ως κυβέρνηση στον τομέα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας έχει υιοθετήσει μια εξωστρεφή πολιτική με άλλες χώρες που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη των οικονομικών δεσμών με άλλες χώρες είναι η καλύτερη προϋπόθεση προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και αύξησης των εξαγωγών. Επίσης, οι ισχυρές οικονομικές σχέσεις κάποιες φορές αποτελούν και προϋπόθεση για ενθάρρυνση της σύσφιξης των πολιτικών δεσμών, ιδίως όταν πρόκειται για μια χώρα όπως η Ελλάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών εξελίξεων. Έτσι θα πρέπει να επισημάνω ότι πέραν των συνεχών επαφών που έχουμε με επενδυτές της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας, παράλληλα βρισκόμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τη Βρετανική πλευρά. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, οργανώθηκε φόρουμ συνεργασίας, το οποίο θα συνεχιστεί και θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, για πρώτη φορά συστάθηκε Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ξέρετε, προσωπικά έχω συναντηθεί ήδη 3 φορές σε λιγότερο από 6 μήνες με τον Αμερικανό ομόλογό μου Wilbur Ross για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών. Ο κύριος Ross έχει αποδεχτεί η πρόσκληση που του έχουμε απευθύνει να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη κατά τη διεθνή έκθεση εκεί το Σεπτέμβριο, όπου οι ΗΠΑ είναι η τιμόμενη χώρα. Επιπλέον, έχω συναντήσει 3 φορές τον Τούρκο ομόλογό μου Nihat Zaypeksi, με τον οποίο θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και στις αρχές του χρόνου θα επαναφέρουμε το κοινό κυβερνητικό συμβούλιο συνεργασίας των 2 χωρών που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με το Ισραήλ προκειμένου να δώσουμε μια νέα όθηση σε επιχειρηματικές συνεργασίες. Από το Ισραήλ επίσης έχουμε πάρει πολλές ιδέες για το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ακόμα θέλω να σταθώ στις δυνατότητες που υπάρχουν να προωθηθούν οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Αυστραλία. Πρόσθετα, επισκέφθηκα 4 πόλεις της Αυστραλίας και συναντήθηκα με ομογενείς και με Αυστραλούς επενδυτές που δεν έχουν ελληνικές ρίζες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που συνάντησα είναι ενδεικτικό των προοπτικών που έχουμε για να συνεργαστούμε, κάτι που κατέδειξε και το γεγονός ότι λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψή μου εκεί επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας της Βικτόριας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την ίδρυση γραφείου του Enterprise Greece στη Μελβούρνη. Το γραφείο αυτό θα είναι το πρώτο γραφείο του Enterprise Greece εκτός Ελλάδας και νομίζουμε ότι θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων αλλά και στην προώθηση των εξαγωγών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνοντας την ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2018, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή για την οικονομική της ανάταξη. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις σιρήνες των μικροσυμφερόντων να σταθούν εμπόδιο στην επιτάχυση της οικονομικής πορείας της χώρας.
Για το έτος που έρχεται είναι εθνικό καθήκον να μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερά το τιμόνι της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να μπορούμε του χρόνου τέτοιο καιρό να πάρουμε αποφάσεις που θα έχουν μονιμότητα μέσα στον χρόνο προς την κατεύθυνση της ανακούφισης του ελληνικού λαού μέσα από τόσα χρόνια κρίσης. Εκείνα που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα είναι η κοινωνική σταθερότητα και η εθνική συνεννόηση για να πετύχουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι προς το συμφέρον όχι μόνο το δικό μας, αλλά κυρίως των επόμενων γενεών. Σας ευχαριστώ πολύ.